Μάλιστα, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος βγήκε μια ανακοίνωση που παρουσιάζει, όπως αναφέρει, την αλήθεια για το νερό με 10 ερωτήσεις και 10 απαντήσεις. Γιάννης πίνει, Γιάννης κερνάει, δεν ξέρω, αλλά λέει πράγματα μέσα. Και αυτά τα πράγματα σε έτσι πολύ σύντομο χρόνο θα σας τα παρουσιάσω. Και μάλιστα μας ακούει και ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στην ΔΕΙΑΗ, ο κύριος Αμανόλης Κεπασιανός. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας. Όχι τίποτα άλλο, γιατί σήμερα συμπτωματικά είναι και η Παγκόσμια ημέρα για το νερό, κύριε Σκεπασιανέ, και έχει και μια ιδιαίτερη αξία. Ακριβώς. Το Υπουργείο λοιπόν Περιβάλλοντος έχει βγάλει μια ανακοίνωση για να παρουσιάσει, όπως λέει, την αλήθεια για το νερό μέσα από 10 ερωτήσεις και απαντήσεις. Η πρώτη ερώτηση που θέτει στον εαυτό του είναι: η αντιπολίτευση καταγγέλει ότι θέλετε να ιδιωτικοποιήσετε το νερό, ισχύει κάτι τέτοιο? Και λέει μεταξύ άλλων: είναι άλλο ένα ψέμα, δεν υπάρχει καμία ιδιωτικοποίηση. Το νερό ήταν, είναι και θα παραμείνει υπό δημόσιο έλεγχο. Δεν υπάρχει καμία πρόθεση και δεν είναι σωστό να ιδιωτικοποιηθεί. Το νερό δεν είναι εμπορεύσιμο προϊόν. Η νομολογία του Συμβουλίου Επικρατείας προσδιορίζει το δημόσιο χαρακτήρα των φορέων παροχής υπηρεσιών ύδατος. Υπάρχουν ούτως ή άλλως οι αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας, αλλά και ο χρονικός ορίζοντας των 6 μηνών για να συμμορφωθούν άπαντες προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα, γιατί υπάρχει ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης? Ξαναρωτά τον εαυτό του το Υπουργείο Περιβάλλοντος για να απαντήσει. Διότι χρειάζεται να διασφαλίσουμε διαφάνεια και λογοδοσία, ιδιαίτερα επειδή οι πάροχοι ύδατος είναι δημόσια μονοπόλια. Τρίτη ερώτηση. Ποιες είναι οι παθογένειες οι οποίες πρέπει να εκλείψουν? Είναι αρκετές. Ενδεικτικά αναφέρονται ο μεγάλος κατακερματισμός των υπηρεσιών ύδατος σε πολλούς παρόχους, είναι λέει 295 αυτή τη στιγμή πανελλαδικά, και ο ανεπαρκής έλεγχος των οικονομικών στοιχείων και παρόχων υπηρεσιών ύδατος και των βασικών κέντρων κόστους. Η τέταρτη ερώτηση που θέτει στον εαυτό του: αφού η διαχείριση του νερού στην Ελλάδα γίνεται από δημόσιους παρόχους, τι θέλουμε τη ρυθμιστική αρχή? Η ρύθμιση της αγοράς δεν χρειάζεται μόνο για τη ρύθμιση του ανταγωνισμού μεταξύ των ιδιωτών. Χρειαζόμαστε και δημιουργούμε ισχυρούς δημόσιους φορείς διαχείρισης ύδατος. Και συνεχίζει, κύριε Σκεπασιανέ, ρωτάει το Υπουργείο Περιβάλλοντος: με δεδομένο ότι και εσείς λέτε πως οι πάροχοι είναι φυσικά μονοπόλια, γιατί απαιτείται ρύθμιση? Και απαντά το Υπουργείο Περιβάλλοντος: προχωρούμε σε μια δομική μεταρρύθμιση για να αλλάξουν τα κακώς κείμενα προς όφελος των πολιτών και του δημοσίου συμφέροντος. Ερώτηση έκτη. Δηλαδή, δεν γίνεται να παραμείνει ο δημόσιος έλεγχος στη διαχείριση των υδάτων στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Υπουργείου? Δίνουμε την εποπτεία σε μια ανεξάρτητη δημόσια ρυθμιστική αρχή, και αυτός είναι δημόσιος έλεγχος. Οι ανεξάρτητες αρχές είναι αυτό που λέει το όνομά τους, ανεξάρτητες. Έβδομη ερώτηση. Ποιες αρχές ελέγχουν την ασφαλεία του πόσιμου νερού, πώς και πότε? Το Υπουργείο Υγείας απαντά: είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου νερού με την αντίστοιχη νομοθεσία για το πόσιμο νερό σε εφαρμογή της αντίστοιχης ενωσιακής, από την οποία έχουμε ζητήσει να προστατευθούν κυρώσεις, να προστεθούν μάλλον κυρώσεις σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. 8η ερώτηση. Τι ποινές προβλέπονται για την τήρηση κείμενης νομοθεσίας? Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καν σύστημα κυρώσεων για τη μη τήρηση της κείμενης νομοθεσίας. Επί ημερών του ΣΥΡΙΖΑ το 2017 θεσπίστηκε η οικία τιμολόγησης, η οποία δεν περιέχει καθόλου κυρώσεις. Σήμερα καλύπτουμε αυτό το κενό με το άρθρο 18. 9η ερώτηση. Τι αλλάζει σε όλα τα παραπάνω με τη νέα ρυθμιστική αρχή? Θα έχει ως στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων και των διοικητικών αυτών κενών που υπάρχουν. Με την αύξηση της λογοδοσίας των δημόσιων και δημοτικών παρόχων υπηρεσιών ύδατος, με την ενίσχυση της εποπτείας των δημόσιων δημοτικών παρόχων, με τη συμμόρφωση των δημοσίων και δημοτικών παρόχων υπηρεσιών ύδατος. Και η 10η ερώτηση, ρωτάει το Υπουργείο Περιβάλλοντος: τι επιτυγχάνετε με αυτές τις αλλαγές? Λειτουργικό και σύγχρονο σύστημα διακυβέρνησης μέσω μιας εθνικής στρατηγικής για την προστασία και τη διαχείριση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. Η προώθηση συνθήκων ίσης πρόσβασης της ασφάλειας εφοδιασμού και της εξοικονόμησης ύδατος. Με λίγα λόγια, περισσότερο και καλύτερο νερό για τους πολίτες. Είναι και πάλι
η απάντηση. Μέσα από αυτές τις ερωτήσεις απαντήσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος προς τον εαυτό του, αλήθεια εσείς δεν βρίσκετε κάτι θετικό και προχωράτε εδώ και πάρα πολλές μέρες και φωνάζετε για την ιδιωτικοποίηση του νερού που σας λέει ότι δεν είναι ιδιωτικοποίηση? Δεν σας καλύπτουν αυτές οι απαντήσεις? Ωραία, ένα-ένα. Καταρχήν το Υπουργείο απαντούσε μόνο του, ρωτούσε μόνο του, απαντούσε μόνο του. Ούτε καν ρώτησε εμάς ποιες είναι οι απόψεις μας, ποιες είναι οι θέσεις μας. Λοιπόν, η αμαρτωλή, θα ξεκινάμε μία-μία. Από πίσω ανοίγει η κερκόπορτα της ιδιωτικοποίησης του νερού. Η αμαρτωλή διάταξη, το άρθρο 11, παράγραφος ΔΕΛΤΑ, λέει ότι η αρχή αυτή ρυθμίζει και εποπτεύει και ελέγχει τις συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών ύδατος σε τρίτους. Από εκεί θεωρούμε εμείς, χωρίς να το συζητήσουν καν, να μας ρωτήσουν, ότι ανοίγει η κερκόπορτα ιδιωτικοποίησης του νερού. Επειδή δεν θυμάμαι και εγώ τώρα τις σειρές των ερωτήσεων, θα σας πω αυτό που έχω στο μυαλό μου ένα-ένα. Σαφέστατα, μα αυτό είναι το ζητούμενο, όχι να απαντήσετε στο ένα-ένα, γιατί Γιάννης πίνει, Γιάννης κερνάει είναι. Αυτό ακριβώς, αυτό. Αλλά από την άλλη, εσείς για να βγαίνετε στους δρόμους κάτι άλλο βλέπετε και διαβάζετε κάτω από τις λέξεις. Μείνετε λοιπόν σε αυτή την ουσία που εσείς θεωρείτε ότι είναι σημαντική. Αυτό ακριβώς. Λέει ο Υπουργός, τον άκουσα και χθες στη Βουλή να λέει, ότι θα ελέγξει την υπερτιμολόγηση του νερού. Ποια υπερτιμολόγηση? Το νερό είναι το πιο φθηνό κοινωνικό αγαθό που έχουμε αυτή τη στιγμή. Γιατί είναι? Επειδή είναι οι ΔΕΙΑ ανταποδοτικές, δηλαδή ό,τι παίρνουμε το ανταποδίδουμε στον πολίτη και με βάση το κόστος, έχουμε το πιο φθηνό τιμολόγιο. Άρα πώς είναι λοιπόν η υπερτιμολόγηση του νερού? Αυτό δεν το καταλαβαίνουμε. Λέει επίσης πως οι ΔΕΙΑ δεν δίνουν στοιχεία για την ποιότητα του νερού. Πέρα που δίνουμε στο ίδιο το Υπουργείο, όλα αυτά τα στοιχεία τα δίνουμε στο ίδιο Υπουργείο που εποπτεύει ο κύριος Σκρέκας. Αν μπει κανείς, προκαλώ οποιοδήποτε δημότη, στο site της ΕΔΕΙΑ, στην πλατφόρμα της ΕΔΕΙΑ, θα δει ότι 85 ΕΔΕΙΑ έχουν δώσει στοιχεία για την ποιότητα του νερού, η οποία είναι εξαιρετική. Είναι πραγματικά εξαιρετική. 85% 26. Όλες οι μεγάλες ΔΕΙΑ έχουν δώσει. Κάποιες μικρές ΔΕΙΑ δεν έχουν δώσει, και αυτό όχι γιατί δεν θέλουν, γιατί δεν έχουν το προσωπικό να δώσουν τα στοιχεία αυτά. Άρα λοιπόν, τι στοιχεία δεν δίνουμε? Επίσης, η ΔΕΙΑ, γιατί το νομοσχέδιο αυτό λέει ότι μπορεί να προχωρήσει σε συγχωνεύσεις και, είτε νομαρχιακά είτε περιφερειακά. Η ΔΕΙΑ ξεκάθαρα και με βάση το ιδρυτικό της νόμου είναι περιουσία των Δήμων. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να παρεμβαίνει στις περιουσίες στο Δήμο, ούτε υποχρεώνει τη συγχώνευση της δημοτικής περιουσίας με άλλο Δήμο. Παραδείγματος χάρη εδώ η ΔΕΙΑ Ηρακλείου, με τη ΔΕΙΑ Χερσονήσου το λέω. Εδώ, να σας πω κύριε Γουργιαράκη, στον ιδιωτικό τομέα που γίνεται συγχώνευση επιχειρήσεων, οι διαδικασίες κρατούν χρόνια. Πώς να συγχωνευτεί μια ΔΕΙΑ με μια άλλη ΔΕΙΑ? Αυτό δεν μπορεί να γίνει, και μάλιστα όταν υπάρχουν και χρέη, δηλαδή από τη μια με την άλλη μπορεί να μην υπάρχουν, να υπάρχουν χρέη που δεν μπορούν να συγχωνευτούν. Επίσης, το θέμα του περιβάλλοντος που αναφέρει τόσο πολύ. Η ΔΕΙΑ, εμείς σαν ΔΕΙΑ, ήμασταν για τις πόλεις με δίκτυα παροχής νερού και λιμάτων και ομβρίων που παρήχαμε τις υπηρεσίες μας. Ξαφνικά, το 2009, δεν θυμάμαι, 8, με τον Καλλικράτη, βρεθήκαμε να πάρουμε περιοχές αχαρτογράφητες, χωρίς δίκτυα, χωρίς αποχέτευση, που κάποιοι πετούσαν λίμματα από τους βόθρους σε ποταμούς και ρέματα. Τα ξεχνάμε αυτά? Εμείς φτιάξαμε υποδομές ΔΕΙΑ και έχουμε απορροφήσει όλο το τις περιβαλλοντολογικές μολύνσεις που υπάρχει τώρα στην περιφέρεια. Ουσιαστικά, μέσω των ερωτήσεων απαντήσεων του, αναφέρεται σε αυτά τα οποία εσείς αναφέρεστε τώρα. Βέβαια είναι τελείως διαφορετικός ο τρόπος, αλλά για να καλύψει, όπως λέει, κενά γίνονται όλα αυτά τα οποία δεν υπήρχαν. Μα ποια κενά να καλύψει, αφού έχουμε έξι και στο Υπουργείο εμείς ελεγχόμαστε, και από το Υπουργείο του κ. Σκρέκα ελεγχόμαστε, θεσμικά ελεγχόμαστε και από παντού. Πού υπάρχουν τα κενά? Εμείς τα δίνουμε εδώ. Υπάρχει ορκωτός λογιστής, ο οποίος έρχεται από τον Νοέμβριο μέχρι τον Δεκέμβριο και μας ξεσκονίζει. Είναι ιδιώτης ο ορκωτός λογιστής. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω. Τι στοιχεία δεν δίνουμε, τι φοβόμαστε να δώσουμε? Δεν φοβόμαστε να δώσουμε κάτι εμείς. Ναι. Όσον αφορά για τα δίκτυα που λέει και τις διαρροές, το πόσιμο νερό είναι το 12% από το φυσικό πόρο. Ναι, πράγματι υπάρχουν διαρροές. Εμείς δεν το αντιλέγουμε αυτό για πολλούς λόγους. Με το φιλόδημο όμως που τώρα έγινε Αντώνης Τρίτσης, όλες οι ΔΕΙΑ έχουν περιορίσει τις διαρροές.
Και να σας πω και κάτι άλλο. Ναι, θέλει να έχει ευαισθησίες για το περιβάλλον. Το αρδευτικό νερό που είναι το 85% και εκεί πραγματικά υπάρχει αλόγιστη χρήση, τι προγράμματα έχει φέρει? Κανένα, εγώ θα πω. Άντε, για το λόγο της ευγένειας, ελάχιστα προγράμματα. Το νομοσχέδιο θεωρούμε ότι δεν ακουμπά στα πραγματικά ζητήματα του νερού. Δεν λύνει κάποιο θέμα. Ούτε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με βάση που είπε, με αυτά που είπε ο κύριος ο πρόεδρος Εδελιάς, ο κύριος Μαρινάκης, είναι ευχαριστημένοι με το νομοθέτημα αυτό. Δεν το θεωρούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ορθή νομοθέτηση. Το θεωρούν, όπως είπε ο κύριος Μαρινάκης, σε πέταγμα, επειδή το είχαν βάλει προϋπόθεση για το Ταμείο Ανάκαμψης και θέλουν τα χρήματα από το Ταμείο. Γι' αυτό έκανε το νομοσχέδιο. Το πήγαν στη Βουλή με διαβούλευση καρναβαλιού σε τρεις μέρες μέσα, την καθαρή Δευτέρα στο καρναβάλι. Απεμπολεί το ίδιο το υποπτικό όργανο που είναι το Υπουργείο και προσπαθήσανε με το 1-8 συζήτηση χθες και προχθές των βουλευτών, όχι συνολικά για να μην έχουμε αντιδράσεις, να περάσουν το πολυνομοσχέδιο. Τι να πω. Δεν κοιτάξαν τα πραγματικά προβλήματα που είναι η υποστελέχωση, η υποστελέχωση που η ΔΕΙΑ μαστίζει από το 2009 που εμείς ήμασταν 251 άτομα. Σήμερα σας ενημερώνω, εχθές που είχαμε το Συμβούλιο, ότι είμαστε πλέον 90, όχι 115, 90 είμαστε πλέον. Το 20% αυτών είναι αμαία. Μια χαρά δουλεύουν οι άνθρωποι, αλλά δουλεύουν, εμείς θέλουμε ανθρώπους και σε αιχμής, που χρειάζονται εκεί που πραγματικά έχουμε ανάγκη. Και δεν έχουμε προσλήψεις. Και ενώ έχουμε κάνει, θυμάστε πριν 2 χρόνια κάναμε μια ολόκληρη διαδήλωση στο Δήμο και ο πρόεδρος από εδώ, ο κύριος Βρεξάκης, να είναι καλά, το έτρεξε ο άνθρωπος, κάναμε και τα απαραίτητα χαρτιά για τη συμπλήρωση προσωπικού. Έχει πάει στην Αθήνα 5 φορές ο άνθρωπος και ακόμα να πάρουμε προσωπικό. Το ενεργειακό κόστος που αυξήθηκε, πώς θα το καλύψουμε αυτό? Προσπαθούμε, το καλύπτουμε, πάμε, πήγε πάλι πάνω ο πρόεδρος, μήπως και τυχόν βρει κάποια λύση. Αυτό τι θα γίνει? Θα επιβαρθεί στο δημότη με ό,τι αυτό συνεπάγεται για αργότερα για την αύξηση των υπόλοιπων αγαθών? Άρα να μας πει ξεκάθαρα ο Υπουργός πώς θέλει να λύσει τα προβλήματα των ΔΕΙΑ. Είναι λάθος να κάνουμε πειράματα που στην Ευρώπη έχουν αποτύχει πανηγυρικά. Εμείς αυτό λέμε, αλλά βέβαια έκανα και ένα καλό, ότι με την εισαγωγή του νομοσχεδίου αυτού ένωσαν την αυτοδιοίκηση ανεξαρτάται των πολιτικών επιθέσεων, ένωσαν την κοινωνία, μπήκαν θέματα αυτοδιοίκηση στο δημόσιο διάλογο για πρώτη φορά. Πραγματικά σε αυτό είμαστε ευχαριστημένοι. Μάλιστα. Παίζετε κάτι με το δικό σας το εργασιακό, το μέλλον, τελευταία ερώτηση? Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πούμε κάτι. Κοιτάξτε, βάσει το 43-54 δεν μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα, αλλά δεν ξέρω. Αν τυχόν έρθει η ιδιωτικοποίηση από πίσω, πραγματικά είμαστε σε επιφυλακή. Δεν μπορώ να σας πω κάτι σίγουρα. Μάλιστα. Αυτά είναι τα θέματα που έχουν να κάνουν με το νερό. Είπαμε ότι πέρασε χθες με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας. Για εκείνους που δεν το άκουσαν, 156 νέα από τη Νέα Δημοκρατία, καταψήφισε η Αντιπολίτευση, απήχε ο ΣΥΡΙΖΑ και βέβαια αυτά τα οποία είπε ο κύριος Σκρέκας, αλλά και οι ερωτήσεις-απαντήσεις από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, για να καταλάβουμε όλοι μας τι ακριβώς εκείνο προωθεί από τη δική του την πλευρά. Αλλά επίσης πολύ σημαντική η δική σας η παρατήρηση και η παρέμβαση, ότι ρωτάνε, απαντάνε μόνοι τους χωρίς να έχετε ερωτηθεί εσείς και με ένα σύστημα, ένα λάθος πείραμα το οποίο έχει αποτύχει στην Ευρώπη, αλλά εμείς αυτή την ώρα εδώ το υιοθετούμε ως ξεπέταγμα πραγματικά για το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτό δεν είπατε πριν από λίγο? Μήπως κάνω λάθος? Σωστά, πολύ σωστά. Ωραία. Πείτε. Εγώ αυτό που θέλω να πω, ότι δεν είναι δυνατόν να φέρει ένα νομοσχέδιο όταν περιφρονεί την Ένωση Διοικητικών Δικαστών που υπομνήματό τους ζητάει την απόσταση του νομοσχεδίου. Αποσιωπά στα ερωτήματα και σε στάσεις επιστημονικής υπηρεσίας η Βουλή ρώτησε, υπάρχει συμβατότητα σχετικά με την ομολογία του ΣΤΕ? Δεν απαντά. Που βέβαια και οι αποφάσεις ήταν τότε του δικαστηρίου της χώρας. Ξέρετε ότι είχα ακυρώσει όλες τις ιδιωτικοποίησεις του νερού. Για να μην αναφέρω έτσι και τους νόμους συγκεκριμένα. Mm. Δεν απαντά σε τι εξυπηρετεί ένα σχέδιο νόμου που προβλέπει τη δημιουργία μιας αμφιλεγόμενης αντισυνταγματικότητας και σκοπιμότητας αρχής. Σε αυτά τα ερωτήματα εμείς έχουμε πραγματικά θέματα. Θέλουμε πραγματικά να συζητηθεί ένα θέμα, να γίνει μια ενιαία αρχή υδάτων, να συζητηθούν επιτάπητος όλα τα προβλήματα που πραγματικά αντιμετωπίζει η ΔΕΙΑ, και δεν είναι λίγα, είναι πολλά, πάρα πολλά. Μάλιστα. Αλλά με πραγματικούς όρους, όχι με ένα νομοθέτημα ξεπέταγμα, συγγνώμη για την έκφραση. Ναι.
Μάλιστα. Αυτή είναι λοιπόν η εικόνα που έχουμε μπροστά μας αυτή την ώρα και τα νέα δεδομένα τα οποία έχουμε μπροστά μας. Κύριε Σεπασιανέ, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή την πολύ πρωινή κουβέντα, για την ενημέρωση και των ακροατών του 984, για εκείνους που γνώριζαν αλλά κυρίως για εκείνους που δεν γνώριζαν, τι λέει το Υπουργείο από τη δική του την πλευρά και ποιες είναι οι θέσεις οι δικές σας για άλλη μια φορά, διότι είχατε και μια σειρά κινητοποιήσεων το τελευταίο διάστημα. Να σας καλημερίσω λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Σας ευχαριστώ. Γεια σας.